Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για 7,5 εκατομμύρια φορολογικές υποθέσεις. Βγάζει τα δίκυκλα από το δακτύλιο ο κύριος Μάνος. Στη φυλακή και άλλος υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Επέστρεψαν οι Έλληνες όμηροι. Επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής κύριος Ιάκωβος. Οι νευροπαθείς κοιτάζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Αλλάζει το σύστημα μεταμοσχεύσεων. Σε σύσκεψη που είχε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Παλαιοκρασάς με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων για τις ρυθμίσεις των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν από το 1979, αποφασίστηκε ότι με την καταβολή μικρών σχετικά ποσών από 10 έως 200.000 δραχμές, ανάλογα με την περίπτωση, θα μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν οι επιχειρήσεις τα χρέη τους με την εφορία, εφόσον από το 1991 απλοποιείται κατά πολύ ο κώδικας φορολογικών στοιχείων. Τα 7,5 εκατομμύρια φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν δεν μπορούν δυστυχώς να ελεγχθούν, γι' αυτό αποφασίστηκε να κλείσουν με την πληρωμή ενός μικρού σχετικά ποσού φόρου. Για τις επιχειρήσεις με βιβλία Α κατηγορίας προβλέπεται από το σύστημα που ανέπτυξε ο κ. Παλαιοκρασάς η καταβολή ποσού φόρου από 10.000 έως 80.000 δραχμές ανά περίπτωση εκκρεμούς υπόθεσης από το 1979 έως το 82. Για τις επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας προβλέπεται η καταβολή ποσού φόρου από 15.000 έως 200.000 δραχμές ανά περίπτωση για υποθέσεις από το 1979 έως το 86. Για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας που έχουν τζίρο μέχρι 2 δισεκατομμύρια δραχμές προβλέπεται φόρος 0,4% ως 8% κατά περίπτωση επί του τζίρου τους. Όσοι δέχονται τη ρύθμιση θα πληρώνουν FAPAX και θα καταστρέφουν τα φορολογικά τους στοιχεία στο 1986. Θα πρέπει όμως έως το τέλος του 90 να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών σχετική αίτηση. Παράταση της προθεσμίας δεν θα δοθεί. Η ρύθμιση περιλαμβάνει και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που χρωστούν φόρο μεταβίβασης, FAP ή άλλο φόρο κεφαλαίου. Αυτές οι περιπτώσεις θα κλείνουν με βάση τις σημερινές τιμές αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων. Ο φόρος θα πληρώνεται με δόσεις για τα ακίνητα. Την επίσημη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του εκλογικού νομοσχεδίου ζήτησε απόψε ο πρόεδρος του Σώματος, κ. Αθανάσιος Τσαλδάρης. Ο κ. Τσαλδάρης ζήτησε από τα τρία μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου να γνωμοδοτήσουν για την συνταγματικότητα των διατάξεων εξαιτίας των αντεκκλήσεων και των διαφορετικών απόψεων που διατυπώθηκαν έπειτα από την έκθεση που είχε συντάξει ο καθηγητής και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Αριστόδουλος Μάνησης. Το Συμβούλιο συνεδριάζει απόψε και αύριο θα παραδώσει την γνωμοδότησή του στον πρόεδρο της Βουλής. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελούν οι καθηγητές Αριστόδουλος Μάνησης, Γιώργος Κουμάντος και επαμεινώντας Σπηλιωτόπουλος. Έξω από το κέντρο της Αθήνας σκοπεύει να βγάλει όλα τα δίκυκλα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Στέφανος Μάνος. Ο Υπουργός, μιλώντας στην ρεπόρτερ του Αντένα Αρετή Δημητρακοπούλου, είπε ότι τις προτάσεις του αυτές θα τις ανακοινώσει την Πέμπτη και θα τις συζητήσει προηγουμένως και με τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Αντώνη Τρίτσι. Τις σημαντικές αυτές δηλώσεις ο κ. Μάνος δεν τις έκανε στην κάμερα του Αντένα. Στο μικρόφωνο μίλησε με γενικότητες. Χθες στην κοινότητα είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση με άλλους συναδέλφους για τα όρια εκπομπών ρήπων που μπορούν να έχουν τα αυτοκίνητα. Και μεταξύ των άλλων ανακοίνωσα μερικές από τις γενικές προθέσεις τις οποίες έχουμε για την Αθήνα. Η ιδέα επιτροπή της κοινότητας δέχτηκε ότι αυτό το οποίο λέγαμε για παράδειγμα για τα δίκυκλα ήταν σωστά και υποσχέθηκε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο ή εξάμηνο του 1991 θα έχει συγκεκριμένες προτάσεις για τα όρια εκπομπών των δικύκλων. Τώρα σε ό,τι αφορά το ερώτημα το δικό σας το συγκεκριμένο. Θα κάνετε υπομονή δύο μέρες, την Πέμπτη στις 11 το πρωί είναι η πρόθεσή μας να ανακοινώσουμε όλα τα μέτρα για τον έφος της Αθήνας. Και πρέπει να σας πω ότι και σε αυτό το τομέα θα έχουμε τη συμπαράσταση της κοινότητας, όπως μου δηλώθηκε από τους πιο επίσημους ανθρώπους στην κοινότητα. Μετά από αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Πεχοδέ κ. Στέφανου Μάνου, που μεταδώσαμε στα νέα του Αντένα στις 8.30, το τηλεφωνικό μας κέντρο άναψε από τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας. Έτσι, στείλαμε την ρεπόρτερ Παρασκευή Γκόλτσου και την κάμερα του Αντένα για να καταγράψουν τις αντιδράσεις του κόσμου. Συμφωνείτε με την άποψη ότι δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν μηχανάκια μέσα στο δακτύλιο? Δεν είναι σωστό, γιατί το μηχανάκι πιστεύω ότι είναι ένα άμεσο μέσο κυκλοφορίας. Εγώ συμφωνώ ότι τα μηχανάκια να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και ας συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση? Τα μηχανάκια δεν συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, κάτι άλλο συντελούν. Είναι τελείως λάθος. Γιατί τα μηχανάκια αυτά μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μέσα σε ένα τέτοιο κέντρο που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα. Όχι, ρε παιδιά, δεν κάνω. Καθόλου καλό. Άμα δεν πηγαίνουν τα μηχανάκια στο δακτύλιο, δεν πηγαίνουν τα πόδια, μετά από δηλαδή. Κι άλλος υπουργός του ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Το μεσημέρι αποφασίστηκε ομόφωνα η προφυλάκηση του κατηγορουμένου για το σκάνδαλο Κοσκοτά πρώην Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Πέτσου. Οι κατηγοροί ομόφωνα προτείναμε την προσωρινή κράτηση του κ. Πέτσου. Γιατί πιστήκαμε ότι και αποχρώσεις ενδείξεις υπάρχουν και ότι είναι και ύποπτος φυγής.
Σύμφωνος με την πρόταση των κατηγόρων ήταν και ο ειδικός ανακριτής. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών κατηγορείται ότι έλαβε από τον Γιώργο Κοσκοτά ποσό 10 εκατομμυρίων δραχμών που συνιστά το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, ότι έδωσε εντολή στον διοικητή των ελληνικών ταχυδρομείων να καταθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην Τράπεζα Κρήτης που συνιστά το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και ότι έδωσε άδεια παράνομης επέκτασης των εγκαταστάσεων του Κοσκοτά στην Παλίνη που συνιστά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είμαι αυτός, υπάρχει διάταξη του ανακριτού για προσωρινή κράτησή μου. Δεν πρόκειται να κάνω σχόλια ούτε για τη δικαιοσύνη ούτε για τους εισαγγελείς. Είναι δικαίωμά τους. Έτσι απεφάσισαν. Αλλά θα προκαλέσω οποιονδήποτε και την κοινή γνώμη να βρει ένα στοιχείο που πράγματι με ενοχοποιεί. Είμαι αθώος και πληρώνω πολιτικές σκοπιμότητες της εποχής. Ρωτήσαμε τον Γιώργο Πέτσο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο Κοσκοτά και εκείνος ξέσπασε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Διαβάστε και κανένα βιβλίο που έχω γράψει. Δέστε και τα στοιχεία της δικογραφίας. Κυκλοφορούν εις όλους. Να δείτε πού υπάρχει αυτή η δικιά Και ενώ ο συνήγορος του Γιώργου Πέτσου δήλωνε έκπληκτος για την απόφαση προφυλάκησης του πελάτη του, ο πρώην υπουργός οδηγείται στην ασφάλεια Αττικής, από όπου θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Έφτασαν τα ξημερώματα αεροπορικό στην Αθήνα οι 8 από τους 10 Έλληνες που απελευθέρωσε ο Σαντάμ Χουσέιν. Οι υπόλοιποι 2 επέλεξαν να επιστρέψουν οδικό στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού προς την ελευθερία των Ελλήνων ομήρων ήταν το Παρίσι. Εκεί τους περίμενε ο φακός του Αντένα, που παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό το χρονικό της επιστροφής τους στην πατρίδα. Πέστε μου για αυτούς που μένουν πίσω. Είναι γεγονός ότι είναι μεγάλη ατυχία οι 13 που έμεναν πίσω, οι οποίοι είναι σε δραματική κατάσταση. Πού μένουν? Μένουν στο ξενοδοχείο Βαβυλών και μένουν και 3 στην πρεσβεία. Η φυσική τους κατάσταση είναι καλή. Η ψυχολογική τους κατάσταση θα σας αφήνω να την συμπεράνετε εσείς. Οπωσδήποτε υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκαμε, αλλά για πολύ λίγο, για πολύ λίγα διαστήματα, όχι. Στην Παγδάδη δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όταν πιάνει ηρεμήσου τα πράγματα, θα ξαναγυρίσεις στο κουβέντι. Θα ήθελα να γυρίσω. Είδα πολλά αυτοκίνητα καμένα, πολλά καταστρεμμένα αυτοκίνητα, και πολλές κλεψιές μέσα στα καταστήματα και προφανώς η δικιά μας εταιρεία που είμαστε μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία του ΚΟΕΤ. Εσά κλέψα. 1 εκατομμύριο τα κοινά δινάρια υπολογίζεται. Ο Σαντάμ Χουσέιν διέταξε σήμερα τους στρατιωτικούς του διοικητές να είναι έτοιμοι για αντάρτικο των πολέμων στο Κουβέιτ, επειδή όπως μετέδωσε το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων, επίκειται επίθεση εναντίον εντός των ημερών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Για αυτό το θέμα αλλά και για άλλες ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα μας ενημερώνει η Άννα Μπούτου. Η ενέργεια του Ιρακινού ηγέτη προφανώς προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου George Bush και του Υπουργού Εξωτερικών James Baker ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, να αναλάβουν στρατιωτική πρωτοβουλία για να εξαναγκάζουν το Ιράκ να αποχωρήσει από το Κουβέιτ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συζήτησε σήμερα την πιθανότητα στρατιωτικής ενέργειας στον κόλπο με την ηγεσία του Κογκρέσου και τους είπε ότι δεν μπορεί να τους εγγυηθεί ότι θα ζητήσει την συμβουλή τους πριν από την κήρυξη πολέμου. Ωστόσο, ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών Tarek Aziz δήλωσε ότι επισήμανε θετικά στοιχεία στις χθεσινές δηλώσεις του Σοβιετικού Προέδρου Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν για τις προσπάθειες επίλυσης της κρίσης. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Γιώργος Βασιλείου, μετά την συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Γευγένη Πριμακόφ, δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του Σοβιετικού Προέδρου θα επισκεφθεί και πάλι τη Βαγδάτη σε μια νέα προσπάθεια να πείσει τον Σαντάμ να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Κουβέιτ. Η Αμερικανική αεροπορία θα χρησιμοποιήσει για τα μαχητικά της αεροσκάφη F-16 συστήματα πλοήγησης που κατασκευάζονται στην Τουρκία. Στελέχη Ισλαμικών οργανώσεων συνελήφθησαν στην Άγκυρα με διαταγή εισαγγελέα μετά από μεγάλη τελετουργική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο κεντρικό τέμενος της τουρκικής πρωτεύουσας με την συμμετοχή 30.000 πιστών και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Η συγκέντρωση στο τζαμί του Κοντζάτεπε θεωρήθηκε προκλητική επειδή έγινε στις 29 Οκτωβρίου επέτειο της εορτής της ανακήρυξης της τουρκικής δημοκρατίας.
Με νέο Τσερνομπίλ κινδυνεύουμε, καθώς η τεχνική του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου της Βουλγαρίας διάκοψαν τη λειτουργία των δύο από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες λόγω βλάβης που δεν προσδιορίστηκε. Η ιστορική και αναμενόμενη υποθαλάσσια ένωση της Μάνκης έγινε σήμερα πραγματικότητα. Βρετανοί και Γάλλοι εξκαφείς μπόρεσαν σήμερα να επικοινωνήσουν μέσω μιας στενής σύραγγας μήκους 100 μέτρων. Η επικοινωνία επιτεύχθηκε καθώς οι Βρετανοί εργάτες έστειλαν μέσω της σύραγγας αυτής στους Γάλλους συναδέλφους τους μίλη μόλις 5 εκατοστών. Υπάρχουν κάποιες νέες ελπίδες να φυθεί ελεύθερος ο ανταποκριτής του Associated Press, Terry Anderson, που κρατείται όμηρο στο Λίβανο από τον Μάρτιο του 1985. Η διάρρηξη των νηματίων του Χριστού, ένας πίνακας του μεγάλου κριτικού ζωγράφου του 17ου αιώνα, Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού El Greco, ο οποίος ανήκε σε ιδιωτικές συλλογές για περισσότερο από 4 αιώνες, πωλήθηκε στην τιμή ρεκόρ των 2.960.000 δολαρίων σήμερα σε πληστηριασμό στη Μαδρίτη από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's. Το όνομα του αγοραστή δεν έγινε γνωστό. Επίτιμος διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακηρύχθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής κ. Ιάκωβος, που επισκέπτεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Στο ίδιο αξίωμα ανακηρύχθηκε και ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος. Οι σεβασμιότατοι κ. Ιάκωβος και Χρυσόστομος τιμήθηκαν με το ανώτατο αυτό αξίωμα για την μέχρι σε αυτοθυσία προσφορά τους στην Ορθοδοξία, όπως είπε στην προσφώνησή του ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κουτέρης. Κατόπιν έγινε παρουσίαση του έργου των δύο τιμωμένων από τους καθηγητές κ. Φιδά και Γαλίτη. Ακολούθησε η περιένδυση με την τίβενο της σχολής από τον κοσμήτορα κ. Ηλία Οικονόμου. Στην τελετή παρέστησαν ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα κ. Μάικλ Σωτήρχος, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων κ. Τρίτης και πολλοί κόσμος. Αλλάζει ριζικά από την ερχόμενη εβδομάδα το σύστημα μεταμοσχεύσεων νεφρών. Αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας κ. Γιώργο Σούρλα μετά από πολλές καταγγελίες που έγιναν με αποκορύφωμα το θέμα της παράνομης, όπως καταγγέλθηκε, μεταμόσχευσης νεφρού που έγινε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Επίσημο μεταμοσχευτικό κέντρο λειτουργεί μέχρι σήμερα μόνο στο Λαϊκό Νοσοκομείο και στο Αχέπας Θεσσαλονίκης. Η δε διαδικασία δωρεάς μεταμόσχευσης κινείται μέσω της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου του Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων, η οποία έχει καταγράψει τους υποψήφιους λήπτες από όλη την Ελλάδα στα αρχεία του υπολογιστή της. Από τη στιγμή που υπάρχει δωρεά μοσχεύματος, δίδονται τα στοιχεία του μοσχεύματος στον υπολογιστή της ΙΣΕ, ο οποίος με ειδικό πρόγραμμα δίνει τους πιο συμβατούς υποψήφιους λήπτες. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο επίγει η μεταμόσχευση για τον κάθε υποψήφιο, με τη συνεργασία γιατρών, χειρουργών και νεφρολόγων, γίνεται και η τελική εκτίμηση για την επιλογή του ασθενούς που θα μεταμοσχευθεί. Η μεταμόσχευση έγινε παρά την εθνική λίστα η οποία υπάρχει και λειτουργεί στην ΙΣΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, ο ασθενής που τελικά μεταμοσχεύτηκε στον Ευαγγελισμό ήταν από τους τελευταίους σε προτεραιότητα στην εθνική λίστα των υποψηφίων. Μια όμως που τέριαζε στον άνθρωπο αυτό εδώ η Θεοδός, γι' αυτό έγινε και η μεταμόσχευση εδώ μέσα στο νοσοκομείο. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Σούρλας, με το νέο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν όσα μεταμοσχευτικά κέντρα πληρούν τις προϋποθέσεις, μεταξύ αυτών και ο Ευαγγελισμός, και θα ενισχυθεί η ΙΣΕ ως κρατική συντονιστική υπηρεσία. Ανάκαμψη σημείωσε σήμερα το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, που αποδίδεται στην ανακοίνωση του αυξημένου ακαθορίστου εγχωρίου προϊόντος των ΗΠΑ. Άνοδο επίσης σημείωσε ο χρυσός, που έκλεισε στο Λονδίνο στα 375,25 δολάρια ιουνγκιά. Στο Τόκιο το δολάριο έκλεισε στα 129 γεν, στη Φραγκφούρτη στα 1,5260 μάρκα, στο Παρίσι στα 5,1090 γαλλικά φράγκα, στη Ζυρίχη στα 1,2960 ελβετικά φράγκα, στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από το κλείσιμο στα 1,5130 μάρκα, ενώ στο Λονδίνο η στερλίνα έκλεισε στα 1,9480 δολάρια. Και μια αθλητική είδηση, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ νίκησε απόψε στη Θεσσαλονίκη την αγγλική Σάντερλαντ με 97-85 και προκρίθηκε στην τρίτη φάση του κυπέλου κυπελούχων. Ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο προηγήθηκε με 55-43. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει και στον πρώτο αγώνα με 96-89. Λιακάδα με νότιους ανέμους προβλέπεται για αύριο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει ιδιαίτερα στην Αττική στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο προβλέπεται σχεδόν άκριος καιρός με νοτιοδυτικούς ασθενείς μέχρι μέτριους ανέμους και θερμοκρασία που θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 16 μέχρι 26 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνουν οι νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλή σας νύχτα.